Αν βλέπετε αυτό το βίντεο στο YouTube, τότε πρέπει να ξέρετε πως είναι μέρος ενός άρθρου με την ανάλυση της φετινής προετοιμασίας, το οποίο θα βρείτε εδώ. Αν διαβάζετε ήδη το άρθρο, τότε μόλις χάσετε 5 δευτερόλεπτα. Πάμε στο ψητό. Ξεκινάμε με κάτι απλό, που είναι το στήσιμο της ομάδας στα αντίπαλα corner. Έχουμε λοιπόν άμυνα ζώνης, μπροστά από την οποία μαρκάρουν το πολύ δύο παίχτες. Οι Bucks προωθούνται και φέτος, όχι όμως ταυτόχρονα. Πάνω βλέπουμε τον Gomez να δίνει επιλογή, αν και η μπάλα θα καταλήξει τελικά στο Moreno που δημιουργεί φάση. Εδώ θα δούμε πώς, τη στιγμή που ο Γκρούγιτς γυρίζει με μέτωπο, ο Gomez θα υποφεληθεί από το χώρο που έχει δημιουργηθεί. Τέλος, με 9 και 11 παίχτες πίσω από την μπάλα, Moreno και Gomez δεν έχουν λόγο να μένουν πίσω. Ξεκινώντας με ατομικές συμπεριφορές, εδώ βλέπουμε τον Χέντερσον να αντιδρά άμεσα στη λάθος πάσα του συμπαίκτη του και να αναχαιτίζει την κατοχή. Παρόμοια αντίδραση του Βαϊνάλντουμ όταν ο Μανέ έχασε την μπάλα. Ο Ολλανδός σε 4 δευτερόλεπτα έκλεισε την απόσταση με τον Εμρέ Τζαν από 30-35 μέτρα σε μόλις 10. Περνώντας στο ομαδικό transition, βλέπουμε πως τη στιγμή που ο Μάτιπ κάνει λάθος πάσα, η άμυνα της Λίβερπουλ είναι ανοιχτή σε όλο το πλάτος του γηπέδου, ενώ τη στιγμή που γίνεται το κλέψιμο από το Φιρμίνο, η απόσταση Γκόμες Ρόμπερτσον έχει λατωθεί στα 20 μέτρα. Στη συνέχεια, η κατοχή ασφαλίζεται. Σε άλλη φάση, όταν ο Ρενάτο Σάντσεθ προσπαθεί να τρυπήσει από τον άξονα, η τοποθέτηση των Reds τον οθεί και πάλι προς τα έξω. Ενώ τέλος, τη στιγμή που η Μπιλμπάο κλέβει την μπάλα, υπάρχουν 4 παίχτες ελεύθεροι για αντεπίθεση, αλλά 3 δευτερόλεπτα μετά μόνο 2 και σε ακίνδυνες θέσεις. Στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε πως η ομάδα μαζεύει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο, γεμίζοντας τους χώρους με κόκκινες φανέλες. Με το στήσιμό της στο γήπεδο, η ομάδα οδηγεί τον αντίπαλο είτε σε διεκδικήσιμη βαθιά παλιά, είτε σε ρυψοκίνδυνη κοντινή πάσα, είτε στα πλάγια όπου μπορεί να τους στήσει παγίδες ευκολότερα. Με 6 παίχτες να πρεσάρουν, η Λέστερ δυσκολεύεται να προωθήσει την μπάλα. Εδώ η κίνηση του Στάριτζ οδηγεί τον στόπερ της Χέρτα στα αριστερά, εκείνος κάνει λάθος πάσα και από το κλέψιμο του Ετζάρε η Λίβερπουλ βγαίνει στην αντεπίθεση. Στην τελευταία ροή φωτογραφιών, οι Γερμανοί αναγκάζονται και πάλι να πουλήσουν την μπάλα. Εκτός από τον ελεύθερο ρόλο που έχει δώσει ο Κλόπ στους εξτρέμ, ο Σαλάχ χρησιμοποιείται και ως εξής. Όταν ο αντίπαλος επιτίθεται ανοργάνωτα από την απέναντι πλευρά, ο Σαλάχ έρχεται στον άξονα έτσι ώστε να χτυπήσει η Λίβερπουλ στην αντεπίθεση αξιοποιώντας την ταχύτητά του. Όταν όμως επιχειρείται οργανωμένη επίθεση, Σαλάχ και Φόρ επανέρχονται στις θέσεις τους. Όταν ο Κουτίνιο κερδίζει κατοχή, δεξιά βρίσκεται ο Φιρμίνο γιατί ο Σαλάχ είναι έτοιμος να τρέξει στην αντεπίθεση με μία πάσα. Αναρωτιέστε αν πιάνει, ξαναδείτε το τρίτο γκολ με τη Χέρτα. Το τρίκ αυτό του Κλοπ έχει και αρνητικά όμως, αφού αν η επίθεση του αντιπάλου γίνει από δεξιά και ο Σαλάχ λείπει, δημιουργούνται κενά. Στην τελευταία φάση του βίντεο, όταν ο Γκόμες θα χάσει την κατοχή, η Λίβερπουλ θα βρεθεί με δύο παίχτες μπροστά από την μπάλα να μην κάνουν τίποτα και τον Γκόμες θα καλύψει αναγκαστικά ο Ετζάρια. Η Χέρτα τώρα έχει την ευχαίρεια να βάλει την μπάλα στον άξονα και αν ένας Ρεντ κεντρικός αποφασίσει να βγει και να πιέσει, οι άλλοι τρεις είναι ήδη πολύ μακριά για να προλάβουν να καλύψουν το χώρο.